Αυτή ήταν λοιπόν η κατηγορία των ορίων της μορφής α διαμηδέν, που λέγονται και μη πεπερασμένα όρια ακριβώς επειδή βγάζουν αποτέλεσμα άπειρο. Να δούμε λοιπόν έκτη κατηγορία, όρια με απόλυτες τιμές. Όπως για παράδειγμα αυτό. Πολλές φορές λοιπόν τα όρια όταν έχουν απόλυτες τιμές δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα που πολλές φορές όπως αυτό βοηθάει η απόλυτη τιμή. Αυτό το όριο που βλέπουμε εδώ είναι της μορφής 1 δια 0. Είναι της κατηγορίας δηλαδή που λέγαμε προηγουμένως. 1 δια 0, άρα άπειρο, και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το απόλυτο στον παρονομαστή, μας δείχνει ότι ο παρονομαστής είναι σίγουρα θετικός, κοντά στο 2. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε 1 δια 0 με θετικό παρονομαστή, συνάπειρο. Και εδώ όμως οι απόλυτες τιμές δεν ενοχλούν. Αν δοκιμάσουμε σε αυτό το όριο να βάλουμε όπου χ το 0 γίνεται 0,0 απόλυτη τιμή του μείον 3 που κάνει 3-1, 2 αριθμητής, 0 παρονομαστής. Είναι ένα όριο της μορφής 2 δια 0. Λοιπόν, ξέρουμε ότι εφόσον μηδενίζει το παρονομαστής, πρέπει να ξέρουμε το πρόσημό του και βλέπουμε ότι εδώ ο παρονομαστής είναι πολύ βολικός. Έχει ένα τετράγωνο και ένα απόλυτο, άρα είναι θετικός, που σημαίνει ότι είναι συνάπειρο επί 2 και παραμένει συνάπειρο. Αντίθετα σε αυτό το όριο εδώ, όπου το χ τίνει στο 2, παρατηρούμε ότι αν βάλουμε όπου χ το 2, στον αριθμητή μας γίνεται απόλυτη τιμή του 2-5, δηλαδή απόλυτη τιμή του μείον 3 που κάνει 3, συν δίπλα γίνεται 4-8, άρα απόλυτη τιμή του μείον 4 που κάνει 4, μείον 7, που σημαίνει 0 ο αριθμητής. Αλλά και στον παρονομαστή, αν βάλουμε που χ το 2, 2-1 κάνει 1, μείον, και δίπλα είναι η απόλυτη τιμή του 3-4, η απόλυτη τιμή του μείον 1 που κάνει πάλι 1. Άρα έχουμε ένα όριο της μορφής 0-0. Χρειάζεται βέβαια παραγοντοποίηση και απλοποίηση, αλλά με τις απόλυτες τιμές που έχει εδώ, δεν μπορούμε να κάνουμε παραγοντοποίηση και απλοποίηση. Για το λόγο αυτό, πρέπει να βγάλουμε τις απόλυτες τιμές. Για να βγάλουμε τις απόλυτες τιμές, βέβαια, πρέπει να ξέρουμε τι είναι μέσα στην κάθε απόλυτη τιμή, τι πρόσημο έχει αυτό το χ-5, τι πρόσημο έχει αυτό το χ-4χ, τι πρόσημο έχει το χ-1 και τι πρόσημο έχει το 3-2χ. Ο καλύτερος τρόπος για να το δούμε είναι ένας πίνακας προσήμων, όπου θα μας δείξει το πρόσημο του χ-5, μηδενίζεται βέβαια όπως βλέπουμε εδώ στο 5, προς τα δεξιά είναι θετικό και προς τα πίσω είναι αρνητικό, το χ-4χ που μηδενίζεται στο 0 και το 4, το χ-1 που μηδενίζεται στο 1 και το 3-2χ που μηδενίζεται στο 0. Επίσης στο σημείο 4 τρίτα και 2 μηδενίζει το παρονομαστής και γι' αυτό έχουμε βάλει διπλή γραμμή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα πρόσημα, όταν το χ βρίσκεται πολύ κοντά εκεί στο 2 που μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει το όριο όταν το χ τίνει στο 2, πολύ κοντά στο 2 λοιπόν, προσέχουμε ότι τα πρόσημα είναι αυτά. Το χ-5 είναι αρνητικό, το χ-4χ αρνητικό, το χ-1 θετικό και το 3-2χ αρνητικό. Άρα λοιπόν, πιάνοντας το όριό μας, μπορούμε να βγάλουμε τις απόλυτες τιμές και το χ-5 με ένα μείον μπροστά του, γιατί ήταν αρνητικό, και το χ-4χ με ένα μείον, το χ-1 όπως είναι, γιατί όπως είδαμε εδώ είναι θετικό, και το τελευταίο 3-2χ με ένα μείον. Επειδή όμως υπήρχε κι άλλο μείον μπροστά, τελικά μείον με μείον έγινε συν. Τώρα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε παραγοντοποίηση και απλοποίηση. Το κλάσμα μας έγινε έτσι, απλοποιείται εύκολα, και υπολογίσαμε το όριο. Όριο λοιπόν της μορφής 0-0 με απόλυτες τιμές, χρειάστηκε βέβαια να κάνουμε παραγοντοποίηση και γι' αυτό βγάλαμε τις απόλυτες τιμές. Μια φορά βέβαια, όπως αυτό το όριο, οι παραστάσεις που είναι μέσα στις απόλυτες τιμές δεν είναι καθόλου βολικές, δεν είναι εύκολο να βρούμε το πρόσημό τους, όπως εδώ το χ τετάρτης μείον 5 και ακόμα χειρότερα το χ στην τρίτη και 2 χ τετράγωνο συν 1. Όταν το χ τίνει στο μείον 1, το όριο αυτό βέβαια είναι της μορφής 0-0, μπορούμε εύκολα να το δούμε,
πρέπει να βγάλουμε τις απόλυτες τιμές, αλλά δεν μπορούμε εύκολα να βρούμε το πρόσημο των παραστάσεων αυτών για κάθε τιμή του χ. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, μπορούμε να περιοριστούμε κοντά στο 1, όταν δηλαδή το χ τίνει στο 1 και συγκεκριμένα. Το όριο όταν το χ πλησιάζει στο μείον 1, τίνει στο μείον 1, της παράστασης χ τετάρτης μείον 5 που είναι μέσα στο απόλυτο, χωρίς την απόλυτη τιμή βέβαια, βλέπουμε ότι είναι μείον 4. Είναι αρνητικός αριθμός. Άρα, κοντά στο μείον 1, αυτή η παράσταση είναι σίγουρα αρνητικός αριθμός. Και έτσι θα βγει το απόλυτο με αρνητικό πρόσημο, με ένα μείον απ' έξω, κοντά βέβαια πάντα στο μείον 1. Ομοίως, το χ τρίτης και 2 χ τετράγωνο και 1, αν βρούμε το όριό του βγαίνει 2, που σημαίνει ότι εκεί κοντά στο μείον 1, αυτή η παράσταση είναι θετικός αριθμός και άρα θα βγει από το απόλυτο όπως είναι. Πιάνοντας λοιπόν πάλι το όριό μας, βγάζουμε τη μεν πρώτη απόλυτη τιμή με ένα μείον όπως φαίνεται εδώ, έγινε μείον χ τετάρτη συν 5, ενώ στον παρονομαστή την απόλυτη τιμή του χ τρίτης και 2 χ τετράγωνο και 1, τη βγάλαμε όπως είναι, γιατί ήταν θετικός αριθμός. Αυτά τα πρόσημα βέβαια, επαναλαμβάνω, ισχύουν μόνο κοντά στο μείον 1, σε ένα μικρό δηλαδή διαστηματάκι, δεξιά και αριστερά από το 1, σαν να λέμε σε ένα διαστηματάκι 1 μείον δέλτα ως 1, ένωση, μείον 1, ένωση, μείον 1 ως μείον 1 συν δέλτα, όπου δέλτα κάποιος θετικός αριθμός, αν θέλουμε να το δούμε και λίγο πιο θεωρητικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βέβαια μπορούμε εύκολα να κάνουμε παραγοντοποίηση και απλοποίηση και όπως έγινε εδώ, στον αριθμητή διαφορά τετραγώνων και πάλι διαφορά τετραγώνων, το χ συν 1 απλοποιήθηκε και το όριο βέβαια υπολογίστηκε ότι κάνει μείον 4. Από τη στιγμή που βγάζουμε βέβαια τις απόλυτες τιμές, το όριο είναι σχετικά εύκολο. Και τέλος, να δούμε και αυτό το όριο που είναι επίσης της μορφής 0 δια 0. Έχει απόλυτες τιμές που πρέπει να φύγουν για να μπορέσουμε να κάνουμε παραγοντοποίηση. Το χ μείον 2 λοιπόν, το χ μείον 4 και το χ μείον 1, τι πρόσημο έχω? Πινακάκι. Με τα πρόσημα του χ μείον 2, του χ μείον 4 και του χ μείον 1. Παρατηρούμε λοιπόν ότι εκεί κοντά στο 2 που μας ενδιαφέρει εμάς, δεξιά και αριστερά από το 2, τα πρόσημα είναι διαφορετικά. Τα πρόσημα αριστερά από το 2, δηλαδή στο διαστηματάκι από 1 μέχρι 2, είναι πλην και συν, ενώ δεξιά από το 2 είναι συν, πλην και συν. Άρα, αλλιώς είναι τα πρόσημα, αλλιώς θα βγουν οι απόλυτες τιμές αριστερά από το 2 και αλλιώς θα βγουν δεξιά από το 2. Αναγκαζόμαστε λοιπόν εδώ να εξετάσουμε αυτά τα δύο διαστήματα ξεχωριστά, με άλλα λόγια, να εξετάσουμε πλευρικά όρια. Από αριστερά λοιπόν στο 2, τα πρόσημα όπως είπαμε είναι πλην, πλην και συν, άρα στον αριθμητή το απόλυτο του χ μείον 2 θα βγει με πλην, το απόλυτο του χ μείον 4 στον παρονομαστή με πλην και μόνο το τελευταίο θα βγει όπως είναι, βέβαια στο τελευταίο υπάρχει ήδη το μείον 2 μπροστά του. Και έτσι έφυγαν οι απόλυτες τιμές. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι απλά, κάνουμε παραγοντοποίηση, απλοποίηση, το όριο βγήκε μείον 1 τελικά. Δεξιά από το 2, στο διαστηματάκι δηλαδή 2 ως 4. Εκεί όπως βλέπουμε τα πρόσημα είναι συν και γι' αυτό το χ μείον 2 βγήκε όπως είναι. Συν είναι, πλην είναι το χ μείον 4, άρα πάλι βγήκε μείον το χ μείον 4. Συν είναι και το χ μείον 1, άρα πάλι βγήκε όπως είναι με το μείον 2 βέβαια μπροστά του. Πάλι λοιπόν έγινε παραγοντοποίηση και απλοποίηση εύκολα και το τελικό αποτέλεσμα μείον 5 τρίτα δείχνει ότι τελικά δεν υπάρχει το όριο που ψάχνουμε, γιατί τα πλευρικά όρια βγήκαν διαφορετικά μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν το πινακάκι μας έδειξε ότι έπρεπε να εξετάσουμε και τα πλευρικά όρια. Για εξάσκηση θα μπορούσαμε να δούμε αυτό το όριο για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού λάμδα. Για άλλες τιμές του λάμδα μπορεί αυτό το όριο να είναι 0 δια 0 ή για άλλες τιμές μπορεί να είναι α δια 0 και βέβαια σε κάθε μια περίπτωση θα θέλει διαφορετική διαδικασία. Αυτή λοιπόν ήταν η έκτη κατηγορία ορίων, όρια με απόλυτες τιμές. Έβδομη κατηγορία, με το κριτήριο παρεμβολής. Το κριτήριο παρεμβολής, για να θυμηθούμε, λέει ότι αν έχουμε μια συνάρτηση F
που ικανοποιεί μια διπλή ανισότητα, είναι μικρότερη ίση από τη συνάρτηση Z του Χ και μεγαλύτερη ίση από τη συνάρτηση H του Χ κοντά στο Χ0, και συμβεί το όριο αυτής της πρώτης συνάρτησης και το όριο αυτής της τρίτης, της μεγαλύτερης, να είναι ίσα και τα δύο με L, τότε αναγκαστικά υπάρχει και το όριο της μεσαίας, της F του Χ και ισούται με L. Το θεώρημα ισχύει και όταν οι ανισότητες δεν έχουν αυτό το ίσον που έχουμε εκεί, όταν είναι δηλαδή γνήσιες ανισότητες, ισχύει ακριβώς το ίδιο. Σε ασκήσεις αυτό χρησιμοποιείται όταν, όπως σε αυτήν εδώ, μας δίνουν έτοιμη μια διπλή ανισότητα ή έστω και μονή ανισότητα, πολλές φορές μετατρέπεται μετά σε διπλή. Μας λέει λοιπόν ότι εδώ ισχύει αυτή η διπλή ανισότητα και ζητάει να βρούμε πρώτον το όριο όταν το χ τίνει στο 2 της F του χ. Αυτό βέβαια είναι έτοιμο από την ανισότητα που μας έχουν δώσει. Το χ τετράγωνο μείον 3χ συν 2 είναι μικρότερο ίσο του F του χ και αυτό είναι μικρότερο ίσο από το 2χ τετράγωνο μείον 7χ συν 6. Υπολογίζουμε το όριο της πρώτης συνάρτησης που είναι πολύ εύκολο και το όριο της τρίτης συνάρτησης που είναι πολύ εύκολο. Ούτε κλάσμα ούτε τίποτα, με κατευθείαν αντικατάσταση 4 και 2, 6, μείον 6, 0 αυτή. Εδώ 2, 4, 8 και 6, 14, μείον 2, 7, 14 στη μέση, επίσης 0. Αφού λοιπόν οι δύο αυτές συναρτήσεις, δεξιά και αριστερά, έχουν όριο 0, καθώς το χ βέβαια τίνει στο 2, πάνω απ' ότι υπάρχει και το όριο της μεσαίας, όταν το χ τίνει στο 2 και είναι επίσης 0. Υπάρχει δηλαδή και το όριο αυτής της F του χ. Όμως, στο δεύτερο ερώτημα, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Εδώ θέλουμε το όριο F του χ δια χ μείον 2, που σημαίνει η ανισότητα έτσι πως μας έχει δοθεί, δεν βολεύει. Θα πρέπει να σχηματίσουμε το F του χ δια χ μείον 2, να διαιρέσουμε δηλαδή με το χ μείον 2. Λοιπόν, καταρχήν βέβαια μπορούμε να προσέξουμε ότι αυτά τα δύο πολυόνυμα δεξιά και αριστερά έχουν παράγοντα το χ μείον 2, ας τα παραγοντοποιήσουμε λοιπόν. Το πρώτο γίνεται χ-1, χ-2 και το άλλο γίνεται χ-2 επί 2, χ-3 με χόρνερ ή με κάποιον άλλο τρόπο. Παραγοντοποιήσαμε τα τριώνυμα αυτά. Και τώρα, σκοπεύουμε να διαιρέσουμε το χ-2, μόνο που δεν ξέρουμε το πρόσημό του. Γιατί αν αυτό το χ-2 είναι θετικός αριθμός, αν δηλαδή το χ είναι αριστερά από το 2, τότε θα διαιρέσουμε την ανισότητα 1 με το χ-2, αλλά θα αλλάξει όπως βλέπουμε εδώ φορά. Φυσικά ισχύει το κριτήριο παρεμβολής, αλλά μόνο από αριστερά. Όπως βλέπουμε εδώ, ό,τι πούμε σε αυτή την πρώτη περίπτωση είναι από αριστερά. Και πράγματι, το όριο από αριστερά της πρώτης συνάρτησης εύκολα βγαίνει 1, το όριο της τρίτης συνάρτησης 2χ-3 πάντα από αριστερά βγαίνει 1, άρα και το όριο της μεσαίας από αριστερά πάντα βγαίνει 1. Αντίθετα από δεξιά, ξαναγυρνάμε στην ανισότητα 1 και αφού τώρα το χ είναι μεγαλύτερο του 2, πάνω να πει ότι το χ-2 είναι θετικός αριθμός, διαιρούμε λοιπόν την ανισότητα 1 με το χ-2 και βέβαια δεν αλλάζει φορά. Πάλι όμως τα όρια από δεξιά τώρα πια, γιατί το χ είναι μεγαλύτερο του 2 και της πρώτης συνάρτησης και της τελευταίας από δεξιά είναι 1, άρα και το όριο της μεσαίας από δεξιά είναι 1. Όλα αυτά τα όρια σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση είναι από δεξιά. Και βέβαια, όπως παρατηρούμε από τις σχέσεις 2 και 3, τα πλευρικά όρια βγήκαν ίσα με 1, άρα υπάρχει και το όριο της F του χ δια χ μείον 2 και κάνει 1. Εδώ χρειαστήκαμε λοιπόν περιπτώσεις και πλευρικά όρια, γιατί έπρεπε να διαιρέσουμε με το χ μείον 2, να σχηματίσουμε την παράσταση που μας ζήτησε στην εκφώνηση και να μπορέσουμε να κάνουμε το κριτήριο παρεμβολής. Το κριτήριο παρεμβολής επίσης βολεύει και σε πολλές σχετικά δύσκολες έτσι, θεωρητικές ασκήσεις, όπως αυτή εδώ, για δύο συναρτήσεις, F και G, για τις οποίες μας λέει ότι ισχύει πως το όριο, όταν το χ τίνει στο α, του αθροίσματο των τετραγώνων τους, είναι 0. Και θέλει να αποδείξουμε ότι και το όριο της F του χ όταν το χ τίνει στο α και το όριο της G του χ όταν το χ τίνει στο α είναι 0. Εκ πρώτης όψεως βέβαια εδώ δεν φαίνεται κριτήριο παρεμβολής πουθενά, δεν μας έχουν δώσει καμιά ανισότητα, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς. Και συγκεκριμένα αυτό που μπορούμε να έχουμε υπόψη μας είναι ότι κάθε τετράγωνο είναι μικρότερο ίσως από τον εαυτό του συν κάτι ακόμα θετικό, όπως είναι το β τετράγωνο.
Πράγμα που σημαίνει ότι από εκεί πέρα βάζοντας ρίζα του α τετράγωνο γίνεται απόλυτη τιμή, μικρότερο ίσως από τη ρίζα του α τετράγωνο και β τετράγωνο, μπορούμε να μετατρέψουμε αυτή την ανισότητα σε διπλή ανισότητα που θα έχει στη μέση αυτό το α. Μπορούμε αυτό να το κάνουμε λοιπόν με το άθροισμα των δύο τετράγωνων και συγκεκριμένα. Η F τετράγωνο του Χ είναι μικρότερη ίση από τον εαυτό της συν κάτι θετικό. Αυτή είναι μια προφανής ανισότητα, άλλωστε αν διαγράψει κανείς το F τετράγωνο του Χ μένει ότι το G τετράγωνο του Χ είναι μεγαλύτερο του μηδενός που είναι προφανές ότι ισχύει. Βάζοντας ρίζα τώρα και στα δύο μέλη γίνεται απόλυτη τιμή του F του Χ μικρότερο ίσως από τη ρίζα F τετράγωνο και G τετράγωνο του Χ και με τη γνωστή ιδιότητα των απολύτων τιμών καταλήγουμε σε μια διπλή ανισότητα που έχει στη μέση τη συνάρτηση που μας ενδιαφέρει, την F του Χ. Κάνουμε λοιπόν κριτήριο παρεμβόλης. Το όριο της πρώτης συνάρτησης όταν το Χ τίνει στο 0 μας το έχουν δώσει εκεί πάνω. Όταν το Χ τίνει στο α βέβαια, όχι στο 0. Όταν λοιπόν το Χ τίνει στο α, το όριο F τετράγωνο Χ και G τετράγωνο Χ είναι 0. Ομοίως και το όριο βέβαια της μείον F τετράγωνο Χ και G τετράγωνο Χ είναι 0. Άρα αναγκαστικά υπάρχει και το όριο της μεσαίας σύμφωνα με το κριτήριο παρεμβολής όταν το Χ τίνει στο α πάντα και είναι και αυτό 0. Με τον ίδιο τρόπο βέβαια μπορούμε να κατασκευάσουμε μια διπλή ανισότητα και για την G του Χ είναι εντελώς όμοιο όμως και δεν το ξανακάνουμε και να βρούμε ότι και το όριο όταν το Χ τίνει στο α και την G του Χ είναι 0, αυτά που ζήτησε δηλαδή στην εκφώνηση. Για εξάσκηση μπορούμε να δούμε αυτές τις ασκήσεις, στις οποίες βέβαια δεν είναι άθροισμα τετραγώνων σε αυτή την πρώτη, αλλά αν φέρουμε το 2 ημίτονο Χ F του Χ μπροστά, μπορούμε προσθέτοντας και στα δύο μέλη κατάλληλη παράσταση να σχηματίσουμε ταυτότητα. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτήν. Αν φέρουμε το 2 χ τετράγωνο επί τζε του χ μπροστά, προσθέτοντας και στα δύο μέλη κατάλληλη παράσταση, γίνεται άθροισμα τετραγώνων. Εδώ, καλά, εδώ δεν έχει τετράγωνα, είναι απλώς κριτήριο παρεμβολής, όπως και εκεί πρέπει επίσης να κατασκευάσουμε ανισότητα πρώτα με αυτά που είναι πιο μεγάλες δυνάμεις και με το κριτήριο παρεμβολής να αποδείξουμε ότι αυτό το όριο είναι 0. Αυτό λοιπόν ήταν το κριτήριο παρεμβολής. Να προχωρήσουμε λοιπόν 8η κατηγορία ασκήσεων, αλλαγή μεταβλητής. Αλλαγή μεταβλητής, για παράδειγμα, σε αυτό εδώ το όριο, που είναι 0 δια 0, μπορούμε να το δούμε εύκολα, χρειάζεται παραγοντοποίηση και απλοποίηση. Ο παρονομαστής βέβαια δεν έχει πρόβλημα, ο αριθμητής όμως δεν παραγοντοποιείται εύκολα. Δηλαδή μπορούν να δοκιμάσουμε διάφορους τρόπους, δεν φαίνεται να παραγοντοποιείται εύκολα. Όχι ότι δεν γίνεται, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Μια καλή ιδέα λοιπόν είναι να σκεφτούμε ότι στον αριθμητή αυτό που μας ενοχλεί και δυσκολευόμαστε να κάνουμε παραγοντοποίηση είναι η ρίζα χ. Ονομάζω λοιπόν τη ρίζα του χ κάπως αλλιώς, ας πούμε ψ. Οπότε, καθώς το χ τίνει στο 4, το ψ που είναι η ρίζα του χ θα τίνει στη ρίζα του 4 βέβαια, αν βάλουμε δηλαδή στη θέση του χ το 4, ρίζα του 4 που κάνει 2. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι αυτή η ρίζα εκεί πάνω θα γίνει ψ. Εννοείται βέβαια ότι το σκέτο χ που έχουμε μπροστά θα γίνει ψ τετράγωνο και βέβαια εδώ θα γίνει ψ τετράγωνο στο τετράγωνο, θα γίνει ψ τετάρτης. Και έτσι το όριο που είχαμε γίνεται έτσι. Το χ τετράγωνο έγινε ψ τετάρτης, εδώ έχουμε ψ τετράγωνο επί ψ, δηλαδή ψ τρίτης και εδώ έχουμε συν 3ψ μείον 6. Αυτό τώρα μπορεί κανείς να το παραγοντοποιήσει πολύ εύκολα, είτε με Horner, είτε αν από τους δύο πρώτους βγάλει κοινό παράγοντα το 2ψ τρίτης και από τους δύο τελευταίους το 3, παραγοντοποιείται, απλοποιείται και υπολογίζεται το όριο, είναι 19 τέταρτα. Άρα λοιπόν υπολογίσαμε αυτό το όριο με αλλαγή μεταβλητής. Η αλλαγή μεταβλητής βολεύει και σε πολλές σύνθετες παραστάσεις, όπως είναι αυτή, όπου έχουμε μια άγνωστη συνάρτηση F, από το R στο R, δηλαδή έχει πεδίο ορισμού όλο το R, για την οποία ισχύει αυτή η σχέση. F του Χ και F του Χ συν 1 και 6 ίσον 2 επί παρένθεση Χ συν 1 στο τετράγωνο. Ξέρουμε επίσης ότι το όριο της F του Χ όταν το Χ τίνει στο 1 είναι ίσο με μείον 1 και η άσκηση ζητάει το όριο της F του Χ όταν το Χ τίνει στο 0. Λοιπόν,
Για την F του χ, λοιπόν, θα μπορούσαμε από αυτή τη σχέση που μας έχουν δώσει να πάμε όλα τα άλλα στο δεύτερο μέλος και να πούμε ότι η F του χ είναι αυτό το 2 επί χ συν 1 στο τετράγωνο, μείον το F του χ συν 1, μείον 6, και να ξεκινήσουμε βέβαια το όριο που μας ζήτησαν. Θα είναι όριο όταν το χ τίνει στο 0 αυτής της παράστασης. 2 επί χ συν 1 και όλο στο τετράγωνο, μείον F του χ συν 1, εδώ είναι σύνθετη παράσταση, μείον 6. Παρατηρούμε λοιπόν ότι όταν το χ τίνει στο 0, αυτό το μπροστινό δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα βάλουμε όπου χ το 0 και θα γίνει 2. Το ίδιο και εδώ, δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι σταθερός αριθμός, μείον 6. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτό το f του χ συν 1 που είναι σύνθεση. Αποφασίζουμε λοιπόν να ονομάσουμε αυτό το χ συν 1 μέσα στη συνάρτηση f κάπως αλλιώς, ας πούμε πάλι ψ. Οπότε, όταν το χ τίνει στο 0, το ψ, θα βάλουμε βέβαια όπου χ το 0, γίνεται 0 και 1, 1, τίνει στο 1. Άρα λοιπόν αυτή η παράσταση γίνεται. Αυτό το ονομάσαμε ψ, άρα θα γίνει 2 ψ στο τετράγωνο, μείον f του ψ, μείον 6. Όταν η καινούργια μεταβλητή ψ τίνει βέβαια στο 1. Αυτό τώρα είναι εύκολο. Το μεν πρώτο 2 επί 1 στο τετράγωνο κάνει 2. Στη μέση βλέπουμε ότι είναι το όριο που μας έχουν δώσει όταν το χ τίνει στο 1. Είναι αυτό το όριο. Ξέρουμε ότι κάνει μείον 1. Με το άλλο μείον βέβαια μπροστά γίνεται μείον το μείον 1. Μείον 6 στο τέλος και έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι μείον 3. Για εξάσκηση μπορείτε να ασχοληθείτε με αυτά τα όρια που περιέχουν συνθέσεις. Εδώ το χ συν 1 όπως και στην προηγούμενη άσκηση και εδώ το χ τετράγωνο συν χ μείον 5.